Λιχινοπόρου, γιατί έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τι γίνεται με το θέμα αυτό, Ευρακέλη Λιχινοπόρου. Κάθε μέρα και είναι μια ιστορία που μας έχει στοιχειώσει. Καλημέρα, Κέλλη, καλημέρα. Κάθε μέρα και εμείς, ανεξάντλητη. Ναι, ανεξάντλητη, ναι. Πάμε λοιπόν τώρα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι θέλει βρετανικό κανάλι να κάνει ντοκιμαντέρ όλη την ιστορία της Καρολάιν, του Μπάμπη κτλ. Και ζήτησε την άδεια ντοκιμαντέρ. Από τον Μπάμπη, βεβαίως, ντοκιμαντέρ για να το κάνει. Ναι. Τι έχει γίνει? Ναι, Βρετανός παραγωγός ζήτησε την εκχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων από τον Μπάμπη, έτσι ώστε να γυρίσει την ντοκιμαντέρ είτε τηλεταιμία. Δεν έχει γίνει σαφές ακόμα τι ακριβώς θέλει να κάνει. Για το πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση, για το πώς οδηγηθήκαμε στην ομολογία του δράστη. Υπάρχει πολύ μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα, θα πρέπει να σας πω. Όμως η απάντηση του Μπάμπη είναι: δεν το συζητάω καθόλου. Είναι απολύτως αρνητική. Έχουμε και μία, περίμενε Κέλλη, γιατί έχουμε μία κάρτα του δικηγόρου του, του κ. Παπαϊωαννίδη, που είναι ουσιαστικά η θέση του πελάτη του απέναντι στην πρόταση αυτή των Βρετανών για ταινία. Ο εντολέας μου δεν επιθυμεί να συνενέσει στην παραγωγή ταινίας ή ντοκιμαντέρ για την τραγική αυτή υπόθεση. Είναι αρνητικός. Κοίτα, θα ήταν και λίγο χοντρό τώρα. Δηλαδή, σκότωσε όπως έχει ο ίδιος ομολογήσει τουλάχιστον τη γυναίκα του. Έτσι. Και μετά να έδινε και τη συνένεσή του να γίνει αυτή η ταινία και να πάρει και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ευρώ. Δεν ξέρω, θα έπαιρνε δικαιώματα. Συγγνώμη λίγο, Κέλλη. Και πήγανε στον άνθρωπο που είναι στη φυλακή και ομολόγησε αυτά τα εγκλήματα και δεν πήγαν να πάρουν άδεια, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κοινωνικό εγκληματολογικό, δεν ξέρω πώς να το θέσω, θα έπρεπε να πάνε στη γιαγιά να ζητήσουν την άδεια, δεν ξέρω, τουλάχιστον και με σεβασμό. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Άσχετα από τα χρήματα, δεν πας στον άλλο. Την άδεια την παίρνεις από αυτόν που διέπραξε το φόνο. Δηλαδή, ο δολοφόνος έκανε κάτι, ένα κατόρθωμα, και παίρνεις άδεια για να το κάνεις, να το κινηματογραφήσεις κιόλας, δηλαδή. Εάν το αντικείμενο του ντοκιμαντέρ είναι ο δράστης, τότε ο Βρετανός φυσικά και ξεκίνησε να ζητά τις άδειες από εκεί. Πράγματα. Όμως ο Μπάμπης γιατί αρνήθηκε? Γιατί ο Βρετανός παραγωγός είναι εξαιρετικά απαιτητικός στο αίτημά του. Αυτό που ζήτησε είναι να δοθεί άδεια να μπει στις φυλακές, να μιλήσει με τον Μπάμπη, ο Μπάμπης να του περιγράψει το σκηνικό ληστείας που έστησε και το πώς σιγά σιγά εξελίχθηκαν οι μέρες και εκείνος οδηγήθηκε στην ομολογία. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολες για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο πληροφορίες που θα έπρεπε αυτός να αναπτύξει στο ντοκιμαντέρ. Άρα ουσιαστικά είναι ντοκιμαντέρ που μπαίνουν στο μυαλό ενός δολοφόνου, καθομολογία δολοφόνου. Έκασε τώρα, η Άδωμη Τέχνη. Υπάρχει λοιπόν, ενδιαφέρον Κέλλη, όμως και για την Καρολάιν, θα πρέπει να σας πω. Και το Channel 4 και το BBC έχει ζητήσει, να έχει ζητήσει συνεντεύξεις και από την Ελένη Μιλωνοπούλου, τη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας, και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, για το πώς το ζευγάρι έφτασε στη Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και ποια ήταν τα προβλήματά του, αλλά και πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση. Δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση από εκεί. Όλα είναι, ξέρετε, στο τραπέζι. Είναι υπόθεση που ακόμη δεν έχει φτάσει στα δικαστήρια. Θα ζωηρέψει το ενδιαφέρον καθώς θα φτάνουμε στην άνοιξη. Άνοιξη προβλέπεται να γίνει η δίκη, όπως μου έλεγαν, νομική. Οπότε πραγματικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.